σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη η δολοφονία της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλεζία στη Μαλτά. Οι δράστες τοποθέτησαν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό της, ο οποίος εξεράγει σε μικρή απόσταση από το σπίτι της. Η δημοσιογράφος ερευνούσε τα Panama Papers και ήταν έτοιμη να προβεί σε νέες αποκαλύψεις που ενέπλεκαν το πρωθυπουργικό ζεύγος της Μάλτας και τον ισχυρό άνδρα του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Η ίδια είχε φέρει στο φως τις διασυνδέσεις προσώπων στο στενό περιβάλλον των δύο ηγετών με offshore εταιρείες, μαύρες πληρωμές και ξέπλυμα χρήματος. Ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Τζότζεφ Μουσκάτ, έκανε λόγο για μια βάρβαρη δολοφονία και τόνισε πως οι δυνάμεις ασφαλείας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι δράστες να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η 53χρονη είχε αποκαλύψει αρκετές υποθέσεις διαφθοράς στο μπλοκ της και είχε χαρακτηριστεί από τον διεθνή τύπο σταυροφόρος κατά της αδιαφάνειας στη Μάλτα.